Σήμερα θα μιλήσουμε για την αποκάλυψη πάλι και για οτιδήποτε μπορεί κανείς να σκεφτεί πάνω στην αποκάλυψη με την δύναμη του Θεού και το καταδύναμη το ανθρώπινο. Δεν θα φτάσουμε σε όρια προφητείων αυθαιρέτων, διότι η αποκάλυψη, όπως ξέρουμε, είναι ένα δύσκολο βιβλίο και θα αφήσουμε περισσότερο τους πατέρες της Εκκλησίας παρά τη δική μας λογική να μιλήσει, γιατί ο άνθρωπος που στηρίζεται στη δικιά του λογική πάντοτε πέφτει έξω. Δεν έχουμε τόση φώτιση από το Θεό τους, ώστε να είμαστε αυθεντικοί και ό,τι λέμε και ό,τι σκεφτόμαστε να είναι έτσι. Καμιά φορά κρύβεται το μυστήριο και κρύβεται η αλήθεια με τέτοιο τρόπο που εμείς δεν μπορούμε να την αντιληφθούμε. Γι' αυτό υπάρχει η Εκκλησία η οποία μας πληροφορεί. Και όποιος στηρίχθηκε στις δικές του δυνάμεις ή έκανε δικές του ερμηνείες και έχει πεποίθηση στον εαυτό του ότι αυτό που λέει και σκέφτεται είναι σωστό, είναι σίγουρο ότι έπεσε στην αίρεση. Γι' αυτό ας το προσέξουμε πάρα πολύ το θέμα της αιρέσεως, να μην είμαστε αυτοδίδακτοι, αλλά να αφήνουμε τα πατερικά κείμενα, την ορθοδοξία δηλαδή, τον σωστό τρόπο ερμηνείας της Αγίας Γραφής, και έτσι αυτός είναι ο πιο σίγουρος δρόμος, για να μην έχουμε και το βάρος ότι εμείς διαστρέψαμε κάτι από την Αγία Γραφή, η οποία είναι αυθεντικός λόγος του Θεού. Θα μου πείτε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αμφισβητούν αν είναι πραγματικός και αυθεντικός ο λόγος της Αγίας Γραφής. Σε αυτούς έχουμε να απαντήσουμε πολλά, φτάνει να δώσουν προσοχή σε αυτά τα θέματα, διότι είναι κεφαλαιώδη θέματα, και να μην κρίνουν επιπόλαια και από αυτά που ακούγονται γύρω-γύρω, στα καφενεία, στους δρόμους, συζητήσεις από ανθρώπους επιπόλαιος, ρηχούς, αβαθείς, οι οποίοι δεν έχουν εμβαθύνει, ούτε έχουν κάτσει ώρες να προσιλωθούν στην αλήθεια αυτή που λέγεται Λόγος του Θεού και Αγία Γραφή. Θα μου πείτε, τι μας βεβαιώνει ότι η Αγία Γραφή είναι αυθεντικός Λόγος του Θεού? Ακούστε, αγαπητοί φίλοι, τι μας βεβαιώνει. Πρώτα-πρώτα, η Αγία Γραφή έχει το Λόγο του αληθινού Θεού, διότι και τα σημεία και οι προφητείες από εκεί που προέρχεται είναι αληθινές. Η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού αποστρέφεται κάθε είδους κακίας και μένει σταθερά και αμετάτρεπτος σε όλους τους διαγωγούς που έχει υποστεί αυτή η Εκκλησία του Χριστού, η μία η Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχει εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο όχι από σοφούς και δυνατούς ανθρώπους κατά κόσμον, αλλά από δυνάμους και αγραμμάτους ανθρώπους, όπως ήταν οι 12 μαθητές ψαράδες του Χριστού. Ήταν αδύνατοι, χωρίς επιστήμη, χωρίς πτυχία, πτωχότατοι άνθρωποι, απλοί ψαράδες, θα λέγαμε σήμερα μηδαμινοί σαν πνευματικό περιεχόμενο. Κι όμως αυτοί διέδωσαν το λόγο του Θεού με δύναμη θεϊκή, και έτσι αποδεικνύεται η θεϊκή δύναμη από το γεγονός ότι αυτοί οι αγράμματοι μπόρεσαν και φώτισαν όλη την ανθρωπότητα. Πώς? Όχι με τις δικές τους δυνάμεις, ίδιοι το ομολογούν ότι πήραν δύναμη εξ ύψους, δηλαδή πήραν τη δύναμη του Θεού, τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή, και από τότε άρχισαν να γίνονται θεηγόροι, κήρυκες του Ευαγγελίου, αλάνθαστοι, διότι μέσα τους ενέπνεε την αλήθεια, τη πυρό, ζωοφόρο αυτή η αλήθεια, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Ένα τέταρτο σημείο. Οι αιρετικοί, οι οποίοι δεν είχαν θεϊκή δύναμη μέσα τους, έπεσαν σε αντιφάσεις και έγιναν πολλά κομμάτια. Σήμερα ο Προτεσταντισμός είναι χιλιάδες κομμάτια στην Αμερική. Χιλιάδες, όχι ένα. Με αυτή τη δύναμη η Εκκλησία πολέμησε τις αιρέσεις και βγήκε νικήτρια. Εστάθη θριαμβεύουσα. Ένα πέμπτο στοιχείο που πρέπει να μην ξεχνάμε είναι οι πάρα πολλές προφητείες οι οποίες έχουν βγει αληθινές και οι οποίες στηρίζουν το λόγο της Αγίας Γραφής. Παραδείγματος χάρη, οι προφητείες του Ισαΐα, πάρα πολλές προφητείες του Ισαΐα, μίλησαν για τον Χριστό και τον φωτογράφησαν με τέτοιο τρόπο, ώστε είναι αδύνατο ένας που διαβάζει τον Ισαΐα να μην καταλάβει τη δύναμη του προφητικού λόγου και την αλήθεια της προφητείας που έδωσε ο Θεός στον Ισαΐα. Έκτον, τα θαύματα που έγιναν και γίνονται πάντα σε αυτήν την Αγία Γραφή. Θαύματα τα οποία μαρτυρούνται από χιλιάδες, εκατομμύρια ανθρώπους, και πιθανόν να έχουμε και εμείς προσωπικά θαύματα, και φοβάμαι πως, όχι φοβάμαι, ελπίζω πράγματι ότι έχουμε, όπως και εγώ και εσείς θα έχετε προσωπικές εμπειρίες όσοι έχετε προσευχηθεί για κάτι
ή όσοι έχει υποπέσει την αντίληψή σας ένα υπερφυσικό φαινόμενο, κάποιο θαύμα. 7. Ο Λόγος του Θεού έχει εξουσία κατά των δαιμόνων. Και αυτό το βλέπουμε όχι μόνο ότι και οι κακές σκέψεις φεύγουν από τον άνθρωπο όταν κάνει την ευχή του Ιησού Χριστού, «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», φεύγει το κακό, φεύγουν οι κακές σκέψεις, οι μελαγχολικές, οι καταπιεστικές, οι φοβικές σκέψεις από τον άνθρωπο και οτιδήποτε και προφυλάσσεται η ψυχή του ανθρώπου και του καταλαβαίνει αυτομάτως ο πιστός αυτή την ευεργεσία, αλλά και στους εξορκισμούς, αν δούμε εξορκισμό, θα δούμε πώς ταράσεται ο δαίμονας και πώς συγκλονίζεται όταν ακούει το όνομα του Θεού, του Χριστού μας, ή όταν βλέπει την όψη του Σταυρού. 8. Αναρρύθμιτοι μάρτυρες έχησαν το αίμα τους για αυτή την αλήθεια του Ευαγγελίου, για την πίστη τους δηλαδή. Λοιπόν, όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, δείχνουν ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός. Για τους σοφούς, εκείνους που κοιτάνε την Αγία Γραφή, θα δουν τις προφητείες. Έχει προφητευτεί ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Μέγας Αλέξανδρος, η τηλεόραση, τα ατομικά όπλα, ο διχασμός αυτός που υπάρχει στην ανθρωπότητα και η αποστασία, η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το αυτοκίνητο, όλα αυτά είναι προφητευμένα μέσα στο Λόγο του Θεού, αν κανείς βέβαια με πολύ προσοχή ενσκύψει και τα δει. Η πίστη του χριστιανού δεν πρέπει όμως να είναι επιφανειακή, εξωτερική, αλλά να έχει βάθος, δηλαδή να γνωρίζει ο χριστιανός τι πιστεύει. Ο Θεός θέλει εκείνους που τον πιστεύουν να είναι γνωστικοί, να είναι γνώστες δηλαδή του Ευαγγελίου, να είναι νοήμονες, δεκτός βασιλεί υπηρέτης νοήμων. Και θέλει ο χριστιανός να είναι απολογητικός, δηλαδή ανά πάσα στιγμή να έχει λόγο και να μιλάει για την πίστη του και να αποδεικνύει στους άλλους ότι αυτή είναι η σωστή πίστη, αυτή είναι η σώζουσα αλήθεια, ο Χριστός είναι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, εξού και το εις το όνομα, ένα όνομα, το όνομα Γιαχβέ, είναι και για τους τρεις, για τον Πατέρα, για τον Υιό και για το Άγιο Πνεύμα. Δεν είναι τυχαίο που ο Χριστός είπε, πηγαίνετε, μαθητεύσατε πάντα τα έτη, διδάσκονται σε αυτούς το όνομα, όχι στα ονόματα, διότι δεν έχουν τρία ονόματα, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, αλλά ένα όνομα. Είναι το όνομα Κύριος, είναι το όνομα Θεός, είναι το όνομα Γιαχβέ. Έτσι λοιπόν, σε όσους ζήτησαν λόγο και ερμηνεία, οι Άγιοι Απόστολοι, οι Άγιοι, οι μαθητές, οι ομολογητές, οι πατέρες, έδωσαν λόγο αληθείας. Σε κάθε έναν ο οποίος τους γύρεψε εξηγήσεις, τους τις έδωσαν. Έτσι πρέπει να είναι και ο σύγχρονος χριστιανός, να μπορεί ανά πάσα στιγμή όταν του ζητηθεί κάτι, να μπορεί να απολογηθεί, να ξέρει δηλαδή ορισμένα πράγματα τα οποία είναι γύρω από την πίστη του και γύρω από την αλήθεια της πίστεώς του και γύρω από την ιστορία της θρησκείας του. Η πίστη δεν πρέπει να είναι επιφανειακή, εξωτερική, αλλά να έχει βάθος. Και αν καλά κάθε χριστιανός δεν είναι χρεός της να ξέρει κατά λοιπώς όλα τα μυστήρια της πίστεώς μας, λέει ο Κοσμάς ο Αιτωλός, πρέπει το λιγότερο να ξέρει όσα περιέχει το σύμβολο της πίστεώς μας. Εκείνο που αναγνώστηκε η Κυριακή στην Εκκλησία, δηλαδή το πιστεύω, πρέπει το πιστεύω κανείς να το μάθει, να το ξέρει. Όχι μόνο στα παιδικά του χρόνια, το έλεγε με ένα νου, ο οποίος ήταν παιδικός, αλλά και στην όριμη ηλικία του και στην γεροντική ηλικία του πρέπει να ξέρει τι είναι το πιστεύω. Και για να σωθεί κανείς πρέπει να ξέρει ότι το πρώτο δόγμα, μεγάλο δόγμα είναι της Αγίας Τριάδος, ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός τρεις υπόστατος. Τρία πρόσωπα και μία Θεώτης που έχουν την ίδια βούληση και την ίδια ενέργεια και την ίδια δύναμη και είναι καθόλου εναρμονισμένα μέσω της αγάπης. Πρέπει να ξέρει ότι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού έγινε άνθρωπος για μας τους ανθρώπους. Βασανίστηκε, απέθανε για τη σωτηρία μας και αναστήθηκε. Εάν δεν παραδέχεται αυτά τα δύο μυστήρια, είναι περιττό να λέγεται χριστιανός. Επίσης να ξέρει ότι η αιώνια ζωή είναι να γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και εκείνον που απέστειλε τον Ιησού Χριστό, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης. Αλίμονος εκείνος τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι κοσμικοί χριστιανοί,
Και δεν τα ξέρουν αυτά, ούτε τα εντυπώνονται, ούτε τα πιστεύουν. Και δεν φτάνει ο χριστιανός να έχει την ορθή πίστη και να ξέρει τα μυστήρια της πίστεως, αλλά είναι ανάγκη να έχει και έργα άξια αυτής της πίστεως. Δηλαδή η πίστη σε αυτή να είναι ενεργός, να, την πιστεύει, να πιστεύει σε αυτά που λέει, αλλά να κάνει και όλα σε αυτά που πιστεύει. Και κάτι άλλο που έπρεπε να σας πω είναι ότι όποιος δεν πιστεύει Ανάσταση νεκρών και ζωή αιώνιο και κόλαση αιώνιο και κρίση η οποία θα γίνει από τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και αυτός δεν είναι χριστιανός. Γιατί ακούμε, ναι, εγώ είμαι ο καλύτερος χριστιανός. Εγώ είμαι βαθιά θρησκευόμενος, λένε πάρα πολλοί στις τηλεοράσεις και στα κανάλια. Αλλά άμα τους ρωτήσεις, πιστεύεις σε Ανάσταση νεκρών? Λένε, ποιος πήγε και γύρισε, δεν είδαμε τέτοιο πράγμα, δεν ξέρουμε αυτό, είναι άγνωστο, είναι ερωτηματικό. Αυτοί, αγαπητοί φίλοι, να ξέρετε ότι ούτε καν έχουν πλησιάσει στο να καταλάβουν τι είναι χριστιανισμός και τι είναι χριστιανική αλήθεια και τι είναι Ευαγγέλιο και τι είναι εντολές του Θεού. Αυτοί απλώς νομίζουν κατά φαντασία, κατά διάνοια ότι είναι χριστιανοί, ενώ στην ουσία μέσα τους δεν πιστεύουν. Πρέπει να δοκιμάσουμε λοιπόν τον εαυτό μας αν η πίστη μας στο Χριστό είναι σταθερή, στέρεα, να την ομολογούμε και να μην αμφιβάλλουμε ποτέ. Και καθώς λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν πειράζετε ή έστε εν τη πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε. Να εξετάσουμε τους εαυτούς μας όχι αν πιστεύουμε μόνο τα μυστήρια και την πίστη του Χριστού, αλλά να ξέρουμε ότι ο Θεός τα φανέρωσε στην Εκκλησία και η Εκκλησία σε εμάς. Πρέπει λοιπόν η πίστη να έχει καρπούς, καρπή πίστεως. Είναι μεγάλη ντροπή να λέμε ότι είμαστε πιστοί και να μην κάνουμε τίποτα από αυτά που πιστεύουμε. Όπως η γη μπορεί να έχει ένα σπόρο μέσα, αλλά μην τον καρποφορήσει και έτσι να μην έχει αποτέλεσμα, να μην δώσει στους ανθρώπους κάτι δηλαδή, έτσι και ο χριστιανός ο οποίος έχει την αλήθεια του Χριστού και δεν την καρποφορεί. Τέλος αγαπητοί, να ευχαριστήσουμε το Θεό που μας έκανε ορθοδόξους, γνήσιους, της πίστεως ανθρώπους, αλλά να ξέρουμε ότι έχουμε και την ευθύνη αυτής της ορθοδοξίας, διότι θα ζητήσει ευθύνες ο Θεός από εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν και δεν ποιούν και δεν εφαρμόζουν. Αν κάποιος αδερφός, κάποιος ακροατής μας δεν γνωρίζει το πιστεύω, να πάρει ένα βιβλιαράκι, να ανατρέξει δηλαδή εκεί και να μάθει κατά λοιπώς το πιστεύω και από στήθους απ' έξω δηλαδή, αλλά και να τον γνωρίζει διανοητικά, να ξέρει τι είναι αυτό που γράφει εκεί το πιστεύω. Το πιστεύω λοιπόν, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, είναι το κλειδί του χριστιανού για να ξέρει αν τον ρωτήσουν τι πιστεύει, αλλά και ο ίδιος μέσα του να εμπεδώσει αυτές τις πίστες, τις γνώσεις και να ξυνεί πραγματικά ένας γνωστικός χριστιανός και όχι ένας αγνωστικιστής, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν γνωρίζει και βάζει ερωτηματικά σε όλα αυτά τα μεγάλα της πίστεως. Ο Θεός μας έκανε βέβαια και γνωστικούς αλλά και συναισθηματικούς, να μπορούμε να τον αγαπάμε, να αγαπάμε τους συνανθρώπους μας και να είμαστε δεμένοι μέσω της αγάπης δια του Ιησού Χριστού με το Θεό Πατέρα. Είναι μεγάλη και θαυμαστή η αγαθότης του Θεού που επίησε τον άνθρωπο για αυτό το λόγο, να είναι συμμέτοχος δηλαδή στην αγάπη του, στην κοινωνία με το Θεό και να είναι και συλλειτουργός μαζί του στο σύμπαν, δηλαδή όπως ο Πατέρας είναι αγαθός και δίνει τα πάντα στους ανθρώπους, έτσι και ο άνθρωπος να μιμηθεί το Θεό Πατέρα, να μην κάνει διάκριση μεταξύ καλών ανθρώπων ή κακών ανθρώπων, αλλά να είναι ευεργετικός προς όλους, να αγαπά πάντοτε και να μην μισεί. Και σε τελευταία ανάλυση να δούμε και ένα άλλο σημείο, ότι η ανθρώπινη ψυχή, από ό,τι ξέρουμε από την πείρα της ζωής, η μεγαλύτερη και η μικρότερη, δεν ικανοποιείται από αυτά τα κοσμικά πράγματα, από αυτά που βλέπουμε δηλαδή γύρω μας. Η ψυχή ικανοποιείται από την αλήθεια του Ευαγγελίου, από την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Τότε πραγματικά αισθάνεται μια ηθική ικανοποίηση, μια μεγάλη ηθική ικανοποίηση. Τότε πραγματικά αισθάνεται πλήρης και ευτυχισμένη όταν είναι συνδεδεμένη με το θέλημα και το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μέλημά μας και η προσευχή και η ανάγνωση του Ευαγγελίου και ο νους μας να είναι προσιλωμένος στο Θεό, όπως
Οι πνεύμονες είναι προσιλωμένοι στην αναπνοή και συνεχώς το έργο τους είναι να ανοίγουν και να κλείνουν και να παίρνουν αέρα για να τροφοδοτούν τον οργανισμό με οξυγόνο που είναι απαραίτητο για τη ζωή για όλα τα ζωτικά όργανα. Έτσι και ο άνθρωπος με το νου του πρέπει να είναι προσκολλημένος στο Θεό όλες τις ώρες που βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο για να μπορεί να ανασένει η ψυχή του το ζωηφόρο οξυγόνο της θεότητος. Η επαφή μας λοιπόν με το Θεό πρέπει να είναι διανοητική και καρδιακή και όλες τις ώρες της ζωής μας να θυμόμαστε το Θεό και να μην παρεκκλίνουμε. Αν κάπου φύγει βέβαια ο νους μας, που είναι φυσικό, να τον επαναφέρουμε πάλι στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος λέει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε» και οι μοναχοί έχουν σαν μέλημα στα χέρια τους να κρατούν ένα κουμποσκήνι για να τους θυμίζει ότι κάθε κόμπος είναι μια προσευχή προς τον Κύριο, μια επαφή δηλαδή, ζωογόνος επαφή με το Κύριο, με το όνομα του Χριστού και με το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας και να κάνουμε αγώνα για να τα επιτυχαίνουμε κάθε φορά. Δεν θα μας κατηγορήσει ο Θεός αν δεν φέρουμε μεγάλο αποτέλεσμα. Θα μας κατηγορήσει όμως εάν δεν ασχοληθούμε καθόλου, εάν παραλείψουμε αυτά τα καθήκοντα, εάν αφήσουμε το Θεό μακριά μας και εμείς ασχοληθούμε με τα γήινα, τα χαμερπή, δηλαδή όπως το ζώο που ασχολείται συνεχώς με το τι θα βρει και τι θα φάει στη γη. Αν κάνει το ίδιο και ο άνθρωπος, απέτυχε από το σκοπό του και έτσι δεν θα έχει παρουσία δίπλα στο Θεό και στην αιωνιότητα. Τώρα, αγαπητοί φίλοι, μετά από αυτή την εισαγωγή που ήταν λίγο μεγάλη, ας έρθουμε στο κυρίως θέμα που είναι το κεφάλαιο, το δεύτερο, για τους 24 πρεσβυτέρους που μας μιλάει. Κεφάλαιο δεύτερο στο βιβλίο μας βέβαια, αλλά στην Αποκάλυψη είναι ο τέταρτος στίχος του τετάρτου κεφαλαίου. «Και κύκλωθεν του θρόνου θρόνοι 24 και επί τους θρόνους τους 24 πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους εν ηματίης λευκής και επί τας κεφαλάς αυτών στεφάνους χρυσούς». Έχουμε πει στην προηγούμενη εκπομπή με τον κύριο Παπαδόπουλο ότι έχει την όραση του θρόνου του Θεού ο Άγιος Ιωάννης Αποκαλύψεως. Μια πόρτα άνοιξε, ένας άγγελος τον πήρε και τον έβγαλε στον ουρανό. Και από εκεί, ψηλά, άρχισε να βλέπει, νοητικά βέβαια, και σχηματικά να μας περιγράφει, πώς ήταν ο θρόνος του Θεού. Περιέγραψε τα χερουβίμ, τα σεραφίμ, το φως που βγαίνει από το θρόνο του Θεού, το έκλαμπο εκείνο φαινόμενο, που είπε ότι ήταν σαν ένας πολύτιμος λίθος, ο οποίος αστράφει τόσο πολύ ο καθήμενος επί του θρόνου, ο Παντοκράτορ, και τώρα μας λέει ότι γύρω γύρω από το θρόνο είδε 24 πρεσβύτερους καθισμένους σε 24 θρόνους και στα σκεφαλάς τους, στις κεφαλές τους είχαν χρυστά στεφάνια. Βλέπουμε και στην Βυζαντινή αγιογράφηση, αγαπητοί φίλοι, αυτό ακριβώς το γεγονός, ότι οι Άγιοι και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται πλέον στην αιωνιότητα, κοντά στο Θεό, έχουν αυτά τα χρυσά στεφάνια γύρω από το κεφάλι τους. Είναι αυτά τα στεφάνια που τους έχει δώσει ο Θεός. Είναι η προφητική άβρα, όπως λένε μερικοί, εντός εισαγωγικών άβρα βέβαια, διότι είναι το θείο φως, είναι το άκτιστο φως, εκείνο το οποίο περιβάλλει την κεφαλή κάθε Αγίου. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι? Είναι εκπρόσωποι από την Παλαιά και από την Καινή Διαθήκη. Το άθροισμα είναι 12 και 12. Οι 12 συμβολίζουν τους 12 Αποστόλους και είναι η βάση της Καινής Διαθήκης, όπως ξέρουμε, και οι άλλοι 12 είναι εκπρόσωποι των 12 φυλών του Ισραήλ που αποτελούν τη βάση της Παλαιάς Διαθήκης. Οι 24 λοιπόν οι πρεσβύτεροι και η θριαμβεύουσα Εκκλησία αποτελεσμένη από προφήτες, πατριάρχες και άλλους. 24 στον αριθμό οι βασικοί γύρω από το θρόνο, μεγάλοι Άγιοι που πέρασαν από τη γη. Από τις εποχές του Ιωάννου αποκαλούνται πρεσβύτεροι και ιερείς, οι επίσκοποι και γενικά ο ιερός κλήρος. Μετακαλέσετε, λέει, τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας, πράξη των Αποστόλων, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, και εννοεί όλο τον κλήρο της Εφέσου. Ο κλήρος λοιπόν αντιπροσωπεύει την Εκκλησία. Γιατί ονομάζονται όμως πρεσβύτεροι οι κληρικοί? Διότι οι ιερείς ήσαν πρεσβύτεροι κατά την ηλικία, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Και τούτο διότι χρειάζεται πείρα για να κυβερνήσουν το λαό και να οδηγήσουν ψυχές, μια πείρα την οποία δεν την έχουν οι νεότεροι. Χρειάζεται λοιπόν
η οριμότης στην ηλικία, γι' αυτό ονομάστηκαν πρεσβύτεροι, για κανέναν άλλο λόγο. Υπάρχουν κληρικοί ικανοί, όπως ήταν ο Τιμόθεος, επίσκοπος Εφέσου, ο οποίος λέει, ο Απόστολος Παύλος αυτόν, μη δίσου της νεότητος καταφρονήτω. Πάνω πει ότι αυτός ο επίσκοπος, δηλαδή ο πρεσβύτερος θα τον λέγαμε τώρα, δεν ήταν μεγάλος στην ηλικία, όμως είχε τον τίτλο του πρεσβυτέρου λόγω της οριμότητος και λόγω της εκλογής του, που ήταν από το Θεό ένας άνθρωπος όριμος εκ νεότητος και μπορούσε να γίνει ηγέτης της Εκκλησίας. Έχουμε πατριάρχες σε ηλικία 16 ετών στο Βυζάντιο. Θα μου πείτε, ήταν σωστό? Όχι. Αυτές είναι περιπτώσεις πιέσεων εκ των αυτοκρατόρων κλπ. Η Εκκλησία κανονικά πρέπει να ξέρει ποιους χειροτονεί και πότε τους χειροτονεί και γι' αυτό δεν επιτρέπεται η χειροτονία επισκόπου πριν από τα 30 χρόνια. Κατ' οικονομία ελάχιστες περιπτώσεις έχουμε τέτοιες χειροτονίες. Οι ιεροί κανόνες λένε ο διάκονος να γίνεται 25 ετών και 30 ο ιερέας και γύρω στα 35 να γίνεται κανείς επίσκοπος. Προς Τιμόθεον επιστολή έχουμε αυτό που λέει «Μη νεόφυτον ή να μη τυφωθείς εις κρίμα εμπέση του διαβόλου». Δηλαδή, να μην είναι νεοκατήχητος εκείνος ο οποίος θα πάει στον κλήρο για να μην είναι εύκολο θύμα του διαβόλου και για να μην υπερηφανευτεί. Γιατί ο νέος άνθρωπος έχει εύκολη την υπερηφάνεια από ό,τι ξέρουμε και υπερηφανεύεται πολύ ευκολότερα από τον όριμο. Και έχουν μεγάλη ευθύνη βέβαια εκείνοι που χειροτονούν απαράδεκτα νεαρούς επισκόπους. Αλλά να δούμε γιατί είναι 24 οι επίσκοποι. Είπαμε ότι αντιπροσωπεύουν αυτοί οι επίσκοποι και την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Από 12 σε κάθε περίπτωση. Μην ξεχνάμε ότι ο θεσμός της ιεροσύνης υπήρχε και στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν κάτι το καινούργιο στην Καινή Διαθήκη η ιεροσύνη. Έχουμε ιερείς κατά την τάξη του Ααρών στην Παλαιά Διαθήκη από την φυλή του Λεβί. Έτσι είχε πει στο Μωυσή ο Θεός ότι πρέπει αυτούς τους ανθρώπους να κάνεις ιερείς, εκείνους που θα βγουν απόγονοι από τον Ααρών, τα παιδιά του Ααρών και τους απογόνους αυτού. Η Λεβιτική λοιπόν ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης κατά κάποιον τρόπο διατηρείται και στην Καινή Διαθήκη, όμως με αρχιερέα πλέον τον Κύριο Ιησού Χριστό. Οι Απόστολοι δεν είναι τίποτα άλλο παρά αυτό το στοιχείο. Διάκονοι του Κυρίου. Το θεσμό της ιεροσύνης δεν τον κατήργησε ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη. Τον αντίον τον εξύψωσε και τον έκανε ένα από τα μυστήρια. Το μυστήριο της ιεροσύνης. Και όταν λέει λάβετε πνεύμα Άγιον και όσον αφείτε της αμαρτίας αφίεντε αυτής, άτινον κρατείτε και κράτητε, δηλαδή έδωσε εξουσία στους Αποστόλους να συγχωρούν αμαρτίες, να δένουν και να λύνουν, δηλαδή κάτω στοιχή, τόσο μάλλον αυτό το μυστήριο κρύβει μέσα του και άλλα μυστήρια, διότι ο Ιωάννης είπε ότι είδε τους καθημένους πρεσβυτέρους επί των θρόνων να αναπαύονται από τους κόπους τους, διότι κατέβαλαν εδώ στη γη μεγάλο κόπο για το ποίμνιό τους. Και είναι αληθινό ότι το έργο του ιερέα είναι ένα κοπιαστικό έργο, αν βέβαια γίνεται με σύνεση, με αγάπη, με υπακοή και με φόβο και τρόμο Θεού, διότι είναι το σπουδαιότερο έργο πάνω στη γη αυτό, αφού το σπουδαιότερο έργο το έκανε ο Κύριος μας και οι Απόστολοι, εκείνοι οι οποίοι έμειναν στο πόδι τους, οι ιερείς λοιπόν δεν είναι επαγγελματίες, αλλά είναι απεσταλμένοι, είναι αποστολή η ιεροσύνη, είναι λειτουργήμα η ιεροσύνη και όχι επάγγελμα. Και όταν ο ιερέας σέβεται την αποστολή του, δεν το έχει για επάγγελμα, αλλά για λειτουργήμα, για αποστολή μεγάλη. Γι' αυτό πρέπει να καταβάλουν κόπους οι ιερείς, όπως οι Άγιοι της Εκκλησίας εκοπίασαν, και να μην ραθυμούν, αλλά να νουθετούν, να υπηρετούν, να τρέφουν πνευματικά και υλικά όσο μπορούν το ποίμνιό τους και να είναι αγόγγιστοι και ακούραστοι στο έργο της διακονίας των πιστών. Και έτσι θα έχουν αποκτήσει την αρετή και την αγιότητα με τους κόπους και τις φροντίδες για το ποίμνιό τους. Και βέβαια και τότε θα αναπαυθούν κοντά στο Θεό, θα τους πει ότι έβγε, δούλε, αγαθέ, καλέ, διότι έκανες αυτό που σου έδωσα. Το τάλαντό σου δηλαδή δεν το έκπισες αλλά το πολλαπλασίασες. Και είναι
Αν για κάποιον πιστό είναι το μεγάλο το να σκανδαλίσει τον αδελφό του, όπως λέει και το Ευαγγέλιο, αν σκανδαλίσει κάποιον μικρόν, γι' αυτό θα το προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί είναι και ο σκανδαλισμός της περιβολής, της προκλητικότητας δηλαδή, ο σεξουαλικός σκανδαλισμός, τον οποίο εφαρμόζουν πολλές γυναίκες, δίχως να το καταλαβαίνουν, νεότερες γυναίκες, οι οποίες δίνονται άσεμνα και σκανδαλίζουν τους άνδρες, και αυτό επισύρει ποινή κολάσεως. Ας το προσέξουμε αυτό, αγαπητοί φίλοι. Ποτέ οι κοπέλες να μην δίνονται προκλητικά, διότι ο Θεός το μισεί αυτό, να σκανδαλίζει τους άλλους, να τους βάζει σε σεξουαλικό σκανδαλισμό. Ας το προσέξουν αυτό πάρα πολύ εκείνοι που το κάνουν. Διότι αυτός ο σεξουαλικός σκανδαλισμός βγάζει τον άνθρωπο από το δρόμο του Θεού και τον πάει στο δρόμο της σάρκας. Και από εκεί αρχίζουν άλλα δεινά. Τι λέει ο Κύριος για εκείνους που σκανδαλίζουν? Καλύτερα να δέσουν μια πέτρα και να πάνε να πνιγούν στο βάθος της θάλασσας, λέει, παρά να συνεχίζουν να σκανδαλίζουν τους άλλους. Κόλαση περιμένει από εκείνους που σκανδαλίζουν, τους σκανδαλιστές των άλλων, τους περιμένει κόλαση. Ας μετανοήσουμε λοιπόν και σαν λαός, διότι βλέπουμε φοβερά σκάνδαλα και στις τηλεοράσεις, τόσα και τόσα πράγματα τα οποία σκανδαλίζουν τους νέους ανθρώπους και τους βγάζουν από την πίστη και από το δρόμο της αληθείας και του Θεού. Αλλά εκτός από τα σκάνδαλα αυτά που έχουμε εμείς οι μη κληρικοί, οι λαϊκοί όπως λέγονται, όπως λεγόμαστε εμείς, είναι και τα σκάνδαλα των κληρικών, τα οποία είναι ακόμα μεγαλύτερα, διότι ο κληρικός πρέπει να είναι παράδειγμα. Και πολλοί, αν και δεν είναι σωστό αυτό, λένε, αφού ο κληρικός κάνει αυτά, τι να κάνω εγώ? Έστω και αν ο κληρικός σαν άνθρωπος έπεσε και ξέπεσε από την αρετή και την αγάπη του Θεού και τον προορισμό του, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να μιμηθούμε τον κληρικό, επειδή αυτός θα πούμε ότι είναι ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη, και αφού αυτός το κάνει, πρέπει να το κάνουμε και εμείς, δηλαδή μπορούμε και εμείς να κάνουμε τα ίδια με αυτόν, δίχως να έχουμε κάποια επιτήμια. Δεν είναι έτσι. Εάν κάποιος κάνει κάτι κακό, δεν είναι άξιο μιμήσεως, αλλά είναι άξιο συντριβής εκ μέρους μας, να τον νουθετήσουμε, να πονέσουμε γι' αυτό και να μπορέσουμε να τον επαναφέρουμε πάλι στην υγιένουσα τάξη. Είναι λοιπόν ο κλήρος, πρέπει να είναι καθαρός και όπως έχει πει και ο Κύριος, πρέπει να είναι γυάλινο το σπίτι του κληρικού, να φαίνεται δηλαδή τι κάνει και τι δεν κάνει, από όλες τις απόψεις να είναι διαφανής, καθαρός, να είναι σαν ένα, σαν μια πολιτεία που είναι πάνω σε ένα ψηλό βουνό και φαίνεται από όλες τις μεριές. Γιατί όμως είναι περιβεβλημένη με ημάτια λευκά η πρεσβύτερη, όπως μας λέει εδώ? Είναι ντυμένη με λευκά ημάτια, γιατί το λευκό ημάτιο είναι συμβολικό ένδυμα, όχι μόνο των αγγέλων, αλλά και των Αγίων, των εκλεκτών δηλαδή ψυχών. Αυτοί αγωνίστηκαν εδώ στη γη και με τα γυναικός ούκο εμολύνθησαν, σύμβολο της λευκότητος και καθαρότητος είναι αυτά τα λευκά ημάτια. Αγαπούν τόσο πολύ το Θεό, που με αυτή την αγάπη έχουν εξηλωθεί τόσο πολύ, έχουν εξαγνιστεί, έχουν καθαριστεί δηλαδή, ώστε να μπορούν να ατενίζουν κατά πρόσωπο το Θεό. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεόν όψονται. Μας έχει πει και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, στο Ματθαίον Ευαγγέλιο. Είναι μεγάλη λοιπόν η αξία της αγνότητος, όχι μόνο της σωματικής, γιατί υπάρχει και σωματική και πνευματική ψυχική αγνώτης. Η αγνώτης και του σώματος και της ψυχής. Θα μου πείτε, υπάρχει άνθρωπος που να είναι αγνός στο σώμα? Δεν υπάρχει, αλλά μέσω της εξομολογήσεως, της σειράς εξομολογήσεως και του μυστηρίου της εξομολογήσεως, ο άνθρωπος καθαρίζει την ψυχή του από τις αμαρτίες. Πλυνίζμαι και υπερχιώ να λευκανθήσω με, λέει μέσα στον 50ο ψαλμό. Τι πάει να πει αυτό? Ότι ο Θεός, βλέποντας τη μετάνοια του ανθρώπου, του κάνει ένα πνευματικό λουτρό, ένα μπάνιο της ψυχής και την καθαρίζει ο ίδιος ο Θεός την ψυχή του μετανοημένου ανθρώπου. Βεβαίως φτάνει αυτή η μετάνοια να είναι μετάνοια σταθερή και ακλόνητη και να πάει μέχρι το τέλος της ζωής του και να μην παλύνει δρομή ο άνθρωπος, αλλά να μένει μετανοημένος για πάντα και συνεχώς να μετανοεί
και να βρίσκεται σε μια πορεία μετανοίας, διότι το μυστήριο της μετανοίας δεν είναι στιγμιαίο, δεν είναι στιγμιαίο μυστήριο, αλλά είναι διαρκές μυστήριο, να ζει η ζωή του να είναι εν μετανοία. Δηλαδή να έχει τη συνέστηση της αμαρτωλότητός του, τη συνέστηση της υπεροχής που έχει ο Θεός, ο καθαρός, ο άμωμος, ο τέλειος, απέναντι στην βρωμερότητα, ρυπαρότητα και ακαθαρσία του ανθρώπου. Και αν ο άνθρωπος ομολογεί πάντοτε τη ρυπαρότητά του, ο Θεός το βλέπει αυτό και το εκτιμά, όπως εκτίμησε τη μετάνοια του Τελώνη, ο οποίος χτυπούσε το στήθος του, αισθανόμενος ότι είναι αμαρτωλός απέναντι στο Θεό και ανάξιος να σηκώσει τα μάτια του και να ζητήσει από το Θεό το έλεος του. «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό», έλεγε ο Τελώνης συνεχώς και αδιαλείπτος. Αυτή λοιπόν η καθαρή, όπως λέμε, είναι εκείνοι οι οποίοι στέκονται απέναντι και ατενίζουν το Θεό. Το αίμα εξάλλου του Χριστού μας είναι εκείνο το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο. Στις Καρίες του Αγίου Όρους, γράφει ο αείμνηστος πατήρ Βασιλόπουλος, όπου παρακολουθούσε από τον Άρθηκα τη Θεία Λειτουργία κάποτε ο Άγιος Ιάκωβος ενώ Μάρτης, ήρθε σε έκσταση και με ένταση και εξωτερική ζωηρότητα, εξαιρετική ζωηρότητα, έβλεπε τα τελούμενα, τι γίνεται δηλαδή εκεί. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του τι έβλεπε κατά την ώρα εκείνη που βρισκόταν σε έκσταση και είπε: «Είδα ένα έκπαγλο φως που εκάλυψε το Ιερό Βήμα και την Αγία Τράπεζα και από το χέρι του Ιερέως όταν ευλογούσε έβλεπα δέσμες φωτεινές να εξέρχονται. Ήταν η Θεία Χάρις που μεταδίδεται στους πιστούς». Και όταν ο Ιερέως τον ερώτησε, τον ερώτησαν οι άλλοι «Είναι ανάξιος, τι συμβαίνει?» Τους απέντησε: «Το ίδιο συμβαίνει, βγαίνουν οι ακτίνες φωτός από το χέρι του ιερέα και πηγαίνουν στους πιστούς, μόνο που ο ιερέας φαίνεται μαύρος». Δεν φαίνεται δηλαδή και αυτός ότι βρίσκεται μέσα στο φως, είναι αμέτωχος του φωτός. Και τέτοιος δυστυχώς ήταν ο ιερουργός που φαινόταν σήμερα, κατέληξε. Αυτό έγινε από τον Άγιο Ιάκωβο τον Νεομάρτυρα στις Καριές του Αγίου Όρους, θα παρακολουθούσε τη λειτουργία. Όταν το μάθε ο ιερέας εκείνος που ιερουργούσε, πήγε και εξομολογήθηκε στον Άγιο και σταμάτησε να ιερουργεί, διότι ήθελε να βρει έλεος μπροστά, προς τιμήν του το έκανε αυτό, την ημέρα της κρίσεως. Ήθελε δηλαδή πάλι να γίνει αγνός, να εξαγνιστεί από αυτά τα οποία είχε και βάρανε την ψυχή του και να μπορεί να συνεχίσει να είναι ιερέας του υψίστου, καθαρότερος και καλύτερος σε αυτή την περίπτωση. Όταν λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το θέατρο, ο κινηματογράφος μας πρόχουν στην ανηθικότητα, φαντάζεστε ότι χρειάζεται αρκετός ηρωισμός για να βαδίσουμε αντίθετα σε αυτό το ρεύμα. Εκεί όμως θα φανεί και ο καλός πολεμιστής στη δύσκολη μάχη, στη σκληρή μάχη και στην αντιπαράθεση. Εκείνοι που θα νικήσουν στα τελευταία, όταν ο κόσμος θα είναι ανήθικος, γεμάτος αμαρτία, βουτυγμένος μέχρι το λαιμό στο βούρκο της αμαρτίας, εκείνοι που θα νικήσουν στα τελευταία και θα παραμείνουν αγνοί προσιλωμένοι στο Χριστό, θα είναι οι μεγαλύτεροι μάρτυρες και ήρωες και άγιοι όλων των εποχών. Μπορεί να είναι λιγότεροι, αλλά αυτοί θα είναι οι σπουδαιότεροι από όλους, γιατί αντιμετώπισαν μια εποχή σαν την εποχή του Νόε, όπως μας λέει και ο Κύριος στο Ευαγγέλιο, ότι όσπερ ημέρε Νόε, όπως ήταν οι ημέρες του Νόε, που ήταν φοβερή η έκπτωση του ανθρωπίνου γένους, οι άνθρωποι δεν ξεχώριζαν τίποτε, ήταν έκλειτος ο βίος τότε. Και
Ελάχιστοι, όπως ξέρουμε, ήταν εκείνοι οι οποίοι ήταν άξιοι της σωτηρίας, διότι είχαν παρασυρθεί απαξάπαντες σε φοβερά όργια, σε βλαστήμιες, σε σατανικές τελετές, σε όλα αυτά τα οποία ο Θεός τα μισεί και τα αποστρέφει, αποστρέφει το πρόσωπό του δηλαδή, δεν δίνει εκεί πέρα καμία χάρη στους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι καταστρέφουν το θέλημά του και γίνονται κτίνοι, ομοιάζουν με τα κτίνη και χειρότερα από τα κτίνη, διότι ο άνθρωπος έχει και την ικανότητα να γίνει ακόμα χειρότερος από τα κτίνη. Τα κτίνη τουλάχιστον έχουν κάποιο μέτρο και έχουν το ακαταλόγιστο. Ο άνθρωπος όμως, ο άμετρος, ο οποίος θυσιάζει τα πάντα για τη σάρκα, για το χρήμα, για τη δόξα και φτάνει μέχρι το φόνο, μέχρι το έγκλημα, μέχρι όλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος γίνεται χειρότερος και από τα άλογα κτίνη. Τώρα, για να δούμε όμως πράγματι πόσο ψηλά θέτει ο Θεός το θέμα της ιεροσύνης, θα επιμείνουμε λίγο, γιατί είναι σπουδαίο. Πρώτον, επισκέπτονται οι σοφοί γιατροί τον ασθενή και πολλάκις απογοητεύονται, απελπίζονται και τον απελπίζουν. Τον αποφασίζουν και φεύγουν. Καλείται τότε ο ιερέας. Κάνει και αυτός μετάγγιση αίματος, αλλά αίματος όχι ανθρώπου, αλλά του Θεού. Τον κοινωνεί. Και όταν υπάρχει πίστη και μετάνοια, πολλές φορές η πίστη αυτή τον θεραπεύει. Και έτσι τρίβουν τα μάτια τους. Πολλές φορές έχει γίνει αυτό. Οι επιστήμονες, πολλοί γιατροί και ειδικά οι γιατροί, έχουν δει μέσα στις κλινικές και έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια πράγματα, αγαπητοί φίλοι, τα οποία είναι ασύλληπτα με την σκέψη, την ιατρική ή την επιστημονική, ασύλληπτα πράγματα. Όγκινα εξαφανίζονται μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα, σε 24 ώρες, θαύματα δηλαδή χειροπιαστά. Και όπως ξέρετε, οι γιατροί, πολλοί από τους γιατρούς, αν όχι το σύνολο βέβαια, είναι άνθρωποι που πιστεύουν στο Θεό και έχουν δει αποδείξεις αυτής της θεϊκής επεμβάσεως μέσα στη ζωή τους, στη ζωή του νοσοκομείου, στους ασθενείς κλπ. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός έχει αφήσει στον ιερέα, στους ιερείς, αλλά και στους Αγίους θα λέγαμε, περισσότερη εξουσία από ό,τι στους επιστήμονες ή σε οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο. Και ας περάσουμε τώρα στο πέμπτο στίχο που λέει «Εκ του θρόνου εκπορεύοντας τραπέ και φωνέ και βροντέ και επτά λαμπάδες πυρός και όμενοι ενώπιον του θρόνου ίση αέση τα επτά πνεύματα του Θεού». Γιατί τώρα αυτές οι αστραπές και οι φωνές και οι βροντές? Για να δειχθεί βέβαια το απλησίαστο μεγαλείο του Παντοκράτορος Θεού και να εννοήσουμε καλύτερα, αν θυμηθούμε τα εξής. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο όρο Σινά, διαβάζουμε «Και γένοντο φωνέ και αστραπέ και νεφέλη από όρου Σινά». Το όρο Σινά εκαπνίζεται όλων, δια το καταβεβικένε επ' αυτό των Θεών εν πυρή. Και ανέβαινε ο καπνός, ως η καπνός καμίνου. Εγένοντο δε φωνέ της άλπιγκος προβαίνουσι ισχυρότερη σφόδρα. Αλλά λόγια λοιπόν, ο Μωυσής εδώ θα παρελάμβανε από το όρο Σινά τις πλάκες του νόμου και ξεσπούσαν βροντές, σύννεφο κατάμαυρο σκέπαζε το όρος εκείνο και σάλπιγγες που ηχούσαν δυνατά. Και είπε ο Θεός στο Μωυσή να κατέβεις και να τονίσεις το λαό να μην πλησιάζουν για να δουν το Θεό από περιέργεια, διότι θα πέσουν νεκροί από αυτούς που θα πλησιάσουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στην Παλαιά Διαθήκη έχει γίνει μια τέτοια προκαταρτική σύσταση για το ότι εκεί που υπάρχει ο Θεός υπάρχει τόση μεγάλη δύναμη και τόσο φως και μεγαλείο που για τον άνθρωπο είναι αυτά απαγορευτικά. Όμως κατ' οικονομία ο Κύριος έχει αφήσει το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, παρόλο που είναι σώμα και αίμα Χριστού,
να μπορεί ο άνθρωπος να το παίρνει, να κοινωνεί από αυτό και να μην καίγεται, να μην φλέγεται, να μην καταστρέφεται ο άνθρωπος. Είναι το μυστήριο βέβαια που θυσιάζουμε τον ίδιο τον Κύριο. Και να ξέρουμε ότι οι ιερείς κρατούν στα χέρια της σώμα και αίμα Χριστού και τους περισυχίζουν μιλιάδες αγγέλων και αρχαγγέλων, χερουβίμ και σεραφείμ. Και τα οικονόμησε ο Θεός έτσι, τόσο ώστε να κρύβει από τα γήινα μάτια μας αυτό το μεγαλείο, το ανυπέρβλητο μεγαλείο, διότι αν εφαίνεται καθώς εστί όπως πραγματικά είναι, ποιος θα τολμούσε και ποιος θα μπορούσε να πλησιάσει το φοβερό θυσιαστήριο. Και τώρα θα δούμε στο τέταρτο κεφάλαιο, στον πέμπτο στίχο, ότι υπάρχουν και 7 λαμπάδες, στο προσέξουμε αυτό, είναι η 7 φωτος λιχνία, θα δούμε, και 7 λαμπάδες πυρός και όμενοι ενώπιον του θρόνου, 20 εισί τα 7 πνεύματα του Θεού, συγγνώμη, και 7 λαμπάδες, επαναλαμβάνω, πυρός και όμενοι ενώπιον του θρόνου, εισί τα 7 πνεύματα του Θεού. Τι συμβολίζουν οι 7 λαμπάδες? Οι 7 λαμπάδες είναι το σύνολο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. 7 είναι ο πλήρης αριθμός και δεν εννοείται ακριβώς αριθμητικά όπως τον λέμε εμείς, αλλά είναι το σύνολο, το ολοκλήρωμα δηλαδή, των ενεργειών και των χαρισμάτων. Το βρίσκουμε τον αριθμό 7 πάρα πολλές φορές στην Αγία Γραφή. Είναι το επταδικό σύστημα όπως είχαν οι Ιουδαίοι και οι Βαβυλώνοι, ενώ σήμερα έχουμε το δεκαδικό σύστημα. Όπως λέγει ο Κύριος, πρέπει να συγχωρούμε όχι μόνο 7, αλλά έως 77 φορές. Επίσης λέει η Γραφή ότι ο Ναβουχοδονόσορ, βασιλιάς της Μεσοποταμίας τότε, επλήστη θυμού και είπε, «Εκάψε την κάμινο επταπλασίως», δηλαδή μέχρι όσο παίρνει, μέχρι το τέλος. Ήθελε να τονίσει δηλαδή πάρα πολύ την ένταση της καμίνου. Και λέγει επίσης ότι η φλόξ του καμίνου των τριών παιδών εν Βαβυλώνη διήρχεται εις ύψος έως 49 πύχης. Το ύψος της φλογός ήταν αυτό ακριβώς, το εμέτρησαν? Όχι, το 49 λοιπόν είναι η πύχης στο πολλαπλάσιο του 7. Έτσι και εδώ ο Άγιος Ιωάννης μας περιγράφει τα χαρίσματα του Θεού με τα 7 πνεύματα του Θεού και εννοεί το ενιαίο Πανάγιο και Άγιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο ενεργεί όλες αυτές τις εκδηλώσεις των χαρισμάτων που ξέρουμε. Τα αναφέρει και ο Ισαΐας ως πνεύμα φόβου Θεού, βουλής ισχύως, γνώσεως και ευσεβίας, σοφίας και ενέσεως, λέει. Πηγάζουν από το θρόνο του Θεού τα πνεύματα, το Άγιο Πνεύμα. Κυριότεροι δε φορείς του Αγίου Πνεύματος είναι οι ιερείς. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο κατήλθε ως η γλώσσα πυρός στους Αποστόλους, παραμένει έκτοτε στην Εκκλησία. Στα μυστήρια της Εκκλησίας δηλαδή. Αυτές λοιπόν είναι και οι 7 λαμπάδες με τις οποίες εδώ μας πληροφορεί η Αποκάλυψη ότι στολίζεται ο θρόνος του Θεού. Είναι λοιπόν οι αστραπές, οι φωνές, οι βροντές και οι 7 λαμπάδες οι οποίες καίγονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Εισήν τα 7 πνεύματα του Θεού. Τα έχουν αναφέρει και άλλοι προφήτες αυτά τα 7 πνεύματα του Θεού με άλλο τρόπο, αλλά και ο Ιωάννης εδώ τα βλέπει με αυτόν τον τρόπο που μας τα περιγράφει. Τώρα, υπέρ Χριστού να πρεσβεύουμε πάντοτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ως του Θεού παρακαλούντος δι' ημάς. Συγγνώμη, διημών. Αν στον πρεσβευτή ενός κράτους δείξουμε ευσέβεια, έχει καλώς. Αν όμως δείξουμε ασέβεια, δημιουργείται ένα διπλωματικό επεισόδιο. Διακόπτονται οι σχέσεις των κρατών κλπ. Και επιβάλλονται κυρώσεις. Αυτό συμβαίνει και στις σχέσεις ανθρώπου και Θεού και αυτό συμβαίνει όταν ασεβήσουν σε κάποιον ιερέα αντιπρόσωπο του Θεού. Και θα δούμε πώς. Η Μαριάμ η προφήτης ήταν αδελφή του Μωυσέως, όπως ξέρουμε. Όμως σε κάποια στιγμή και αυτή δυσανασχέτησε εναντίον του Μωυσέως του αδερφού της και είπε μάλιστα «Το Μωυσή μόνον ελάτη και ο Θεός, ου και ημίν». Μόνο στο Μωυσή δηλαδή μιλάει ο Θεός, δεν μιλάει και σε εμάς.
και τιμωρήθηκε για την ασέβειά της αυτή. Και εξήλθε λεπρωμένη ως χιόν. Δηλαδή έπεσε λέπρα επάνω της μόλις εξέφρασε αυτή την κατηγορία εναντίον του αδελφού της, του Μωυσέως. Δεν παραδέχτηκε δηλαδή ότι ο Μωυστής είναι θεοφώτιστος, αλλά ότι υπάρχουν κι άλλοι δηλαδή, όπως η ίδια υπονοούσε, δεν μιλάει και σε εμάς ο Θεός, μόνο στο Μωυσή μιλάει. Και αμέσως λεπρώθηκε η Μαρία και χρειάστηκε ο ίδιος ο Μωυσής να προσευχηθεί στο Θεό για να φύγει η λέπρα από την αδελφή του, τη Μαρία. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός εδώ την τιμώρησε, διότι δεν αποδέχτηκε τον Μωυσή, τον τρόπον τεινά, το στόμα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Μωυσής. Δεν το παραδέχτηκε η Μαριάμ λοιπόν και λεπρώθηκε, έπεσε επάνω της τιμωρία. Και πριν περάσουμε στο επόμενο που μας λέει ότι είναι στο Δέλτα 6, ενώπιον του θρόνου ως θάλασσα γυαλίνη ομοία κρυστάλλο, θα λέγαμε αγαπητοί φίλοι ότι πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας και απέναντι στους αδερφούς μας αλλά και απέναντι στους ιερείς, να μην ιεροκατηγορούμε. Και αν κάποιος ιερέας βλέπουμε ότι σφάλει, θα μπορέσουμε οι ίδιοι να πάμε και να τον συζητήσουμε, δίχως να εκθέσουμε από αρχής το πρόσωπο του ιερέως, γιατί εκτιθέμενος ο ιερεύς εκτίθεται και η ιεροσύνη του κατά κάποιο τρόπο, και αυτό είναι κακό να συμβαίνει μέσα στο σύνολο των πιστών. Είναι βαρύ δηλαδή να αποκαλύπτει κανείς τα σφάλματα του ιερέως και ιδίως τα προσωπικά του σφάλματα. Εάν ένα σφάλμα είναι θρησκευτικού περιεχομένου, δηλαδή είναι μία αφορά το Ευαγγέλιο ή τη διδασκαλία, την υγιένουσα διδασκαλία, και ο ιερέας δεν το έχει υπόψη του ή έχει κάνει κάποιο λάθος, εκεί έχουμε υποχρέωση να του το λέμε. Όταν όμως υπάρχει υποπέσει σε ένα προσωπικό σφάλμα, θα πρέπει να το χειριστούμε με πάρα πολύ μεγάλη λεπτότητα για να μην σκανδαλίσουμε και τους άλλους. Το καλύτερο είναι να το αναφέρουμε στον ίδιο και να του πούμε ότι υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι έγινε αυτό ο πάτερ μου και σας παρακαλούν πάρα πολύ και λοιπά, οι δύο αδερφοί να πάνε μαζί. Και αν δούμε ότι ο ιερεύς δεν συνετίζεται από αυτό, μπορούμε να πάμε στον επίσκοπό του και να το αναφέρουμε. Αυτά λένε οι κανόνες της Εκκλησίας. Όμως θα τον διαπομπεύσουμε κατευθείαν στο εκκλησίασμα και να πούμε ότι ο ιερέας πήρε λεφτά ή έκανε το ένα και το άλλο και το άλλο, θα έπρεπε κανείς να το σκεφτεί αυτό πριν το κάνει, διότι πρέπει να σκεφτεί το κόστος αυτής της πράξεως του. Εξάλλου, και ο Κύριος λέει, όταν σφάλει ο αδερφός σου, πήγαινε κατηδίαν στον ίδιον και πες του το σφάλμα του. Αν δεν ακούσει, πάρε δύο ή τρεις μαζί σου, ένα ή δύο ή τρεις μαζί σου, τόσο ώστε να ακούσουν και αυτοί να είναι μάρτυρες. Και αν δεν ακούσει και έτσι, τότε θα πας στην εκκλησία, σε ολόκληρη την εκκλησία δηλαδή, και θα πεις τότε ότι αυτός σφάλει και δεν συμμορφώνεται κατά την άποψη τη σωστή. Αλλά εδώ πέρασε πάλι η ώρα μας, αγαπητοί φίλοι. Ο χρόνος είναι αμήλικτος της εκπομπής μας. Να σας ευχαριστήσουμε που είσαστε και σήμερα κοντά μας και ακούσατε την εκπομπή μας, Μηνύματα Ορθοδοξίας. Ελπίζουμε αυτά που λέμε να βρίσκουν κάποια απήχηση σε πολλούς, σε ψυχές αδελφών, διότι και εμείς, όπως βλέπετε, μέσα από το Λόγο του Θεού μιλάμε και όχι από τη δική μας αντίληψη, και να γίνεται κάποια οικοδομή σε μια ψυχή έστω, η οποία θα έρχεται κοντύτερα προς την αλήθεια και το φως του Κυρίου μας. Να είστε καλά λοιπόν μέχρι την επομένη μας εκπομπή, όπου αν θέλει ο Θεός θα είμαστε πάλι μαζί σας στα Μηνύματα Ορθοδοξίας. Να είστε καλά. Χαίρετε εν Κυρίω.